リンクスタート。Φίλες και φίλοι του Go Radio, γεια σας. Είμαι ο Τάσος ή αλλιώς ο Πρόεδρος. Και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι το οποίο είναι βγαλμένο από το παρελθόν. Σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτήν εδώ την παρουσίαση μαζί μας θα είναι και ο Κόρομον. Και δεν τον έχω φέρει τυχαία εδώ, διότι το παιχνίδι το οποίο έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι το Digimon Story Cyber Sloth και συγκεκριμένα το Hacker's Memory. Τον τίτλο μας τον παρέχει η Bandai Namco και μαζί εδώ θα δούμε κάποιες πρώτες εντυπώσεις με το παιχνίδι, θα κάνουμε μία γνωριμία και θα δούμε ενδιαφέροντα πραγματάκια γύρω από τα Digimon. Να πούμε ότι τα Digimon έχουν μία πολύ ωραία σειρά αυτή τη στιγμή. Επειδή γενικά δεν μου αρέσει να λέω πολλά γύρω από τα παιχνίδια, θέλω να πάμε να γνωρίσουμε το παιχνίδι απευθείας. Θα αφήσω λίγο τον Goromon εδώ στη γωνία. Χαιρετάει και ήρθε η ώρα να πιάσουμε το χειριστήριο για να μπορέσουμε να δούμε εδώ πέρα τι θα δούμε. Ξεκινάμε το παιχνίδι. Μας έχει εδώ κάποιες επιλογές που μπορούμε να δούμε. Εμείς θα πάμε τελείως default. Για να δούμε τι θα δούμε. Το παιχνίδι ξεκινάει με βίντεο και αναμνήσεις. Βίντεο το οποίο δεν μπορούμε να σκιπάρουμε. Έχει πολύ ωραία εισαγωγή. Εδώ μεταξύ χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λέξη memories. Για όσους φυσικά δεν ξέρετε, Memories κάθε Κυριακή 10 με 11:30 goradio.gr. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αντιπροσωπεύει και την εκπομπή μου. Για πάμε να δούμε. Έχουμε chat. Δεν κουνάμε εμείς κάτι για την ώρα. Το βίντεο βλέπουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τίτλος είναι Hacker's Memory, οπότε... Hello world! Ready to attack? Where did you go? It was pretty easy. Seriously, I can't believe it, lol! Analysis complete. Ha, noob, no firewall can stop me. Did you see? Yappa, wow. Πολλά πράγματα. Παρακολουθούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μεταξύ avatars. Έλα εδώ και εσύ να δούμε παρέα. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά που βλέπεις? The new guy can handle his job! Προφανώς, ο new guy είμαστε εμείς. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τη δοκιμασία.
Έκορο μόνο θα το έχουμε. Εν τω μεταξύ εμείς έχουμε τρελαθεί, ο δικός μας πρέπει να είναι ο άμα. Και βιντεάκι από το παιχνίδι. Αυτός εδώ είναι ο χαρακτήρας μας. Εικονική πραγματικότητα και φύγαμε! Εδώ λοιπόν είμαστε στον Digi Cosmo. The Hero. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το παιχνίδι, μας λέει να διαλέξουμε ένα όνομα. Ας φτιάξουμε ένα ονοματάκι γρήγορο. Δεν μπορώ να βάλω το TAF να τον κάνω President, άρα μπορούμε να βάλουμε 2, 4, 6, 8 γράμματα. Θα το κάνουμε έτσι. President. Για να δούμε. Μ' ακούς δυνατά και καθαρά. Αχα. Back Alley Hackers. Πρώτο κεφάλαιο. Εδώ λοιπόν είμαστε. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, πολλά θαυμαστικά εδώ πέρα, λογικά μιλάμε στους γύρω-γύρω. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα τον Σίγκα. Ένας hacker από την Eden. Πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπουμε και λίγο καμερούλα, έρχεται κοντά, μακριά. Mokumon Medal, βρίσκουμε και πραγματάκια στον δρόμο. Δεν μιλάμε σε τυχαίους. Να, ένας τυπάς εκεί, πάμε να τον βρούμε. Σπάμε πρώτο κουτί, Escape Gate. You want to know about Sega? Install malware. Για να δούμε. Πάμε με το malware. Να λοιπόν, ο τυπάς ήξερε το Sega. Και το team, από ό,τι βλέπουμε εδώ, δεν έχουμε δει ακόμα Digimon, όπως είπα και νωρίτερα. Να δούμε τι θα δούμε. Το μόνο Digimon που έχω δει για την ώρα είναι ο Coromon, που έχω εδώ. Οπότε, Black Market. Μαύρη αγορά με Digimon. Να λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα Digimon, τα οποία είναι μέσα στα κελιά τους.
Κάποια φοβισμένα και κάποια άλλα έτοιμα προς πώληση, μάλλον. Okay. Εδώ ένας παππούς. Νάτος πάλι ο φίλος. Μας στέλνει εδώ στην κοπελιά. Κανείς δεν ξέρει το Σίγκα. Από ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε, δεν έχουμε βρει κιόλας. Εκείνη τα φοβισμένα Digimon. Μεταξύ αυτών και ο Tendomon. Ένα εκ των τριών μπορούμε να πάρουμε, εμείς θα πάμε για τον Tendomon. Που τον ξέρουμε καλά φυσικά. Πρώτης γενιάς Digimon. Γεια σου Tendomon! Τα άλλα δύο εξακολουθούν να τρέμουν. Άσε τα άλλα δύο να φύγουν. Πάμε να σώσουμε τα Digimon. Προφανώς δεν σου είπα ότι έχω Digimon, φίλε. Έχει τις επιλογές, άρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καλό είναι να διαβάζουμε τα κειμενάκια γιατί μας βγάζει και επιλέγουμε. Αμάν! Εδώ βγάζει πράγμα ο φίλος. Ένας Devimon και ένας Ogremon. Και πάμε να πολεμήσουμε και να μπούμε επιτέλους στο σύστημα μάχης του παιχνιδιού. Μετά από αρκετή ώρα. Εδώ μας εξηγεί κάποια πράγματα, πώς γίνονται οι μάχες. Guard, skill, item, attack και charge. Πάμε να επιτεθούμε. Ευτυχώς δεν στοχεύουν εμάς. Έχουμε και skill. Βγάλαμε εκτός μάχης. Ο Devimon επιτίθεται. Μας ξανανεβάζει το attack. Και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Έτσι απλά. Και νέο skill. Κατάλαβα μπορούμε να μάθουμε μέχρι 6 skill και έχει και equipment, accessories που μπορούμε να βάλουμε στο Digimon. Ανεβαίνουν τα χαρακτηριστικά ανάλογα με την κάθε μάχη και το level το οποίο αποκτούμε. Εδώ δείξαμε στο φίλο μας τι σημαίνει να τα βάζεις με τους Pro. 32 λεπτά παιχνίδι. Πιο πολύ δηλαδή στην αρχή από ό,τι κατάλαβα μας βάζει στο story του παιχνιδιού, μας βάζει να δούμε τι θα δούμε. Μας γνωρίζει λίγο το σύστημα μάχης, από ό,τι κατάλαβα είναι και μοιάζει με το Digimon, το Cyber Sloth, το προηγούμενο, δηλαδή που κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βρίσκεις μάχες και παλεύεις με Digimon και ανεβάζεις level. Τώρα εδώ πέρα μας έχει βάλει στο σπιτάκι εδώ να ψάξουμε. Εδώ είναι η βάση λογικά των παιδιών, το κατάστημα κτλ.
Αυτή λοιπόν είναι η αρχή, αυτή είναι μια πρώτη ιδέα για το Digimon Cyber Sloth, το Hacker's Memory. Σίγουρα έχει πολύ βαθύ story και σίγουρα έχει πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Έχει πολύ κείμενο, οπότε πρέπει να διαβάζεις πολύ. Αν είσαι τύπος που σου αρέσουν γενικότερα τέτοιου είδους παιχνίδια, να διαβάζεις και να έχει πολύ story, σίγουρα θα σε κερδίσει. Αν πάλι βαριέσαι τα πολλά και είσαι πιο πολύ της δράσης, εκεί μπορεί να πεις λίγο okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι και στην πορεία, όπως θα βρίσκεις Digimon, θα πιάνεις και εσύ τα δικά σου Digimon αντίστοιχα, θα έχει ένα αρκετό ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη γνωριμία με το παιχνίδι. Αν έχετε και εσείς το παιχνίδι, εννοείται ότι μπορείτε να μας γράψετε κάποιο σχόλιο, τι έχετε δει εσείς, αν το έχετε προχωρήσει κάτι παραπάνω ή αν έχετε κάνει κάτι παραπάνω. Το παιχνίδι κυκλοφορεί από την Bandai Namco και την ευχαριστούμε πολύ και για την παροχή του τίτλου. Εννοείται ότι θα έχουμε και άλλα βίντεο με άλλα παιχνίδια, έτσι μια πρώτη ιδέα, μια πρώτη παρουσίαση του παιχνιδιού. Εννοείται ότι εδώ πέρα κοιτάζουμε, ξέρεις, κάνουμε την πρώτη γνωριμία και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Μας βάζει λίγο στο παιχνίδι, μας βάζει λίγο στο κόλπο. Εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το story συνεχίζεται. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε πολύ για τα πολλά τα γράμματα. Θα έχουμε κόψει κιόλα σίγουρα, θα έχουμε κάνει κάποιο μοντάζ τις βίντεο σκηνές. Από εκεί και πέρα, εμείς θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, με κάποιο επόμενο παιχνίδι φυσικά που θα έχουμε. Αλλά μέχρι τότε, από μένα και από το Κόρομον, bye bye!